City International 106,1 MHz FM Stereo. Παράθυρο στην πόλη ή στην πόλη από το παράθυρο. Μια εκπομπή με θέα στα αθέατα με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπαύλου. Κάθε Δευτέρα στις 10.30 το πρωί. Καλή σας μέρα φίλοι ακροατές, καλή σας εβδομάδα και καλή ακρόαση. Είναι Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, σήμερα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στο πρόγραμμα και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή ένα γνωστό και καταξιωμένο καλλιτέχνη, τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Καζαντζή, διευθυντή του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Καλαμαριάς. Καλή σας μέρα κύριε Καζαντζή και καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ας αρχίσουμε λοιπόν την κουβέντα μας με κάτι που σίγουρα θα σας το ρωτάνε όλοι. Ζείτε και δημιουργείτε στη Θεσσαλονίκη όπου και έχετε γεννηθεί. Τι σας κρατάει δεμένο μαζί της? Είναι κάτι απροσδιόριστο βέβαια, μπορεί να το εντοπίσει κανείς. Σίγουρα είναι αγάπη για την πόλη, αγάπη για τους ανθρώπους. Εγώ δένομαι με το περιβάλλον μου, δένομαι με τους ανθρώπους, δένομαι με όλα αυτά που αντίκρισα, τα άρχισα, αντιλαμβάνομαι τη ζωή. Αυτοί είναι οι λόγοι. Όταν ήταν πολύ πιο έντονο το κύμα μετανάστευσης των καλλιτεχνών εδώ στην Αθήνα, εγώ αντιστάθηκα. Τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνω. Και πόσο σας ωφέλησε, αν γυρίσετε πίσω δηλαδή στην πορεία σας, πόσο σας ωφέλησε και πόσο σας έβλαψε το γεγονός ότι παραμείνατε εδώ? Είναι έτσι όπως το λέτε, και τα δύο. Και τα δύο, δηλαδή και με έβλαψε, εν πάση περιπτώσει, μου στήχησε πολλά πράγματα. Απ' την άλλη πλευρά με ωφέλησε στο δημιουργικό κομμάτι. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγαλούπολη, η οποία όμως είναι ανθρώπινη. Σου δίνει δυνατότητα να μείνεις με τον εαυτό σου σε περισυλλογή και να μπορέσεις να αντλήσεις ερεθίσματα τα βαθύτερα μέρη του εαυτού σου και του είναι σου. Δεν έχει τόσες παρορμήσεις όπως έχει η Αθήνα. Είναι ωραίο δηλαδή στην Αθήνα κατεβείς, να κάνεις διακοπές, να δεις ανθρώπους, για να λίγο δεις διάστημα, το βράδυ, ναι, σε κάνω μπαράκι. Ναι. Αλλά η ρυθμή της Αθήνας είναι εξοντοτική. Η Θεσσαλονίκη σαν μεγαλούπολη δεν έχει ακόμη τέτοιους ρυθμούς και αυτό είναι κάτι που αρέσουμε όλοι. Ναι. Δεν σας αλωτρίωσε επομένως εδώ, ήταν κάτι το οποίο... Όχι βέβαια, όχι. Δεν ξέρω αν θα με αλωτρίωνε και η Αθήνα, γιατί ξέρω ας πούμε με τον αείμνηστο το Σταύρο του Γιουμτζή που ήμασταν φίλοι και είναι και γειτονά σας εδώ στο επόμενο τετράγωνο. Ναι, κοντά εδώ είναι. Μου έλεγε ότι έγινε το αντίθετο, δηλαδή έφυγε από την Αθήνα, τα μουτζώσε όλα και έφυγε και ήρθε, μόλις ήρθε και είδε το σπίτι εδώ και τη θέα, λέει στην Εμιλία, εδώ θα ασκήσω, και μετά μου λέει δεν έγραψα νότα. Βέβαια προς το τέλος μετά άρχισε να γράφει πάλι και υπέροχα πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα εντός μας. Ποιες ήταν οι πρώτες σας επιρροές στη διαμόρφωση του μουσικού σας στυλ? Δεν μπορώ να προσδιορίσω. Ήταν ένα ερωτικό στοιχείο με τη μουσική, με τη δημιουργία, γενικά. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου 7,5 χρόνο που άρχισα να αντιλαμβάνομαι το πρώτο δομήσιμο υλικό που είχα στα χέρια μου, που ήταν η γλώσσα, άρχισα να σκαρώνω στιχάκια. Δηλαδή να κάνω ρήμες και να με ενθουσιάζει αυτό. Και μάλιστα όταν τα είδα να δημοσιεύονται και σε ένα περιοδικό της εποχής, ως παιδικό στίχος βέβαια, ενθουσιάστηκα. Μετά διακρίνω από τώρα να ανασύρω τις μνήμες μου ότι με δονούσε πάρα πολύ η μουσική, πάρα πολύ. Ό,τι άκουγα από το, είχαμε πικάπ, το πατέρα του να μπορεί πολύ μερακλής,
Είχαμε ένα μαγνητόφωνο με δίσκο και έκανα ηχογραφήσεις. Μιλάμε εποχή 60 τόσο που δεν υπήρχαν μαγνητόφωνα. Ο πατέρας του Αμερακλής και είχε αγοράσει ένα πολύ pick-up, ναι. Το οποίο το ένα μπράτσο ακουμπούσε σε ένα δίσκο, ο οποίος ήταν μαγνητικός δίσκος και γινόταν αποτύπωση από ένα μικρόφωνο. Το με ενθουσίαζε λοιπόν από τότε. Και ό,τι γινόταν στο σπίτι ζωντανό, κυρίως κλέδια με ποντιακή μουσική, εγώ έπαιρνα τον Γκεμετζέ και προσπαθούσα να βγάλω, να δω, ή έβλεπα τα δάχτυλα του οργανοπαίκτη. Αυτό με δονούσε και έπειτα η δεύτερη προσέγγιση ήταν να κάνω μόνος μου κιθάρες επίπεδες, μου φανταστείτε με σκάφος. Έπαιρνα μπετονιές από τους ψαράδες που είχαμε στη γειτονιά. Έβλεπα στον κινηματογράφο ότι υπήρχαν τάστα και προσπαθούσα να βάζω λουμπακίρια με δική μου προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά έβγαζα. Για να βγάζετε ήχο. Έβγαζα ήχο, έβγαζα μελωδίες. Άρχισα να αισθάνομαι. Και μετά η πρώτη προσέγγιση ήταν μεταξύ φτώχειας και τσαμουριών που ήταν εδώ η Καλαμαριά μες στις λάσπες. Να δω μια φυσαρμόνικα σε ένα βιβλιοπωλείο της περιοχής και με 1000 κλάματα μου την πήραν οι γονείς μου. Υπήρχαν χρήματα, υπήρχε δυνατότητα. Και με το που την πήρα άρχισα να βγάζω διάφορους σκοπούς. Μάλιστα θυμάμαι τα μεγάλη φυσαρμόνικα, είχε μινόρα και ματζόρε. Και μετά τα πράγματα κύλησαν ομαλά, εν πάση περιπτώσει. Για εκείνες τις βάρβαρες εποχές, ναι. Έχετε γράψει μουσική για θέατρο, για κινηματογράφο, έχετε εντύσει στίχους, ποίηση, έχετε γράψει οργανική μουσική, ορχιστρική. Ποιο είδος είναι αυτό που σας εκφράζει καλύτερα από όλα? Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, απλά μπορώ να δώσω στο κάθε είδος ένα λόγο ύπαρξης και μια εξήγηση. Το τραγούδι, ως πιο απλή μορφή βέβαια, είναι μια πιο δύσκολη υπόθεση. Ίσως το δύσκολο δεν να μην είναι τόσο καθοριστικό. Πάντως είναι μια πιο ιδιαίτερη και βαθιά υπόθεση, γιατί πρέπει μέσα σε δύο θέματα, κουπλέ και ρεφρέν, να αποστάξεις όλη σου τη μουσική σκέψη. Δεν έχεις να αναπτύξεις τίποτε. Αυτό όμως το απόσταγμα είναι τόσο δυνατό που να μπορέσει να χτυπήσει καρδιά, φλέβα. Η οργανική μουσική επειδή έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το θέμα σε πολύ περισσότερα. Δεν έχει τον περιορισμό του λόγου. Δεν έχει τον περιορισμό του λόγου, τον νοηματικό περιορισμό. Έχει τη δυνατότητα να έχει μέχρι και 3-4 θέματα, ενώ στο τραγούδι είναι 2 τα θέματα αυτά. Έχει τη δυνατότητα να κάνει επεισόδια, να κάνει παραλλαγέ, να έχει ένα παιχνίδι. Όχι βέβαια πάντα με γνώμονα την διεύρυνση του χρόνου, γιατί αυτό είναι λάθος για μένα. Δηλαδή μπορεί η σκέψη να τελειώσει σε 3 λεπτά και να τελειώσει εκεί. Αν όμως αναπτύσσεται και αναπτύσσεται δημιουργικά και λυτρωτικά για τον ακροατή, τότε μπορεί να φάσει και 7 και 8 και 10 και 15 λεπτά. Ακόμη και οι κλασικοί που γράφανε έτσι, βλέπετε ότι έχουν, ενώ ένα έργο τους είναι, ξέρω εγώ, μία ώρα, το χωρίζουν σε μέρη. Για να μπορεί να υπάρχει η ανάσα, να αλλάζει η θεματική και τα θεωρούν μία ενότητα, γι' αυτό και δεν ήθιστε να υπάρχει χειροκρότημα ανάμεσα. Η οργανική μουσική λοιπόν σου δίνει μια περισσότερη ελευθερία να εκφράσεις. Πάλι εξαρτάται με αυτό που έχεις μέσα σου να εκφράσεις, αν έχει περιθώριο ανάπτυξης. Σας αρέσει και το πάντρεμα δυτικής και ανατολικής μουσικής. Συνηθίζετε να κάνετε ανατροπές στην σύνθεση? Έχω μια τάση εξέλιξης και ανανέωσης στο ήδη υπάρχον υλικό που καταγράφεται σαν πρωτόλιο. Γιατί με ενδιαφέρει να εκφραστώ όσο γίνεται πιο προσωπικά. Δεν κρύβω τις επιρροές μου, όλοι μας έχουμε επιρροές, αλλά προσπαθώ αυτό το οποίο έχει ανθίσει μέσα μου από μια επιρροή, από ένα βίωμα, να του δώσω ένα προσωπικό τρόπο έκφρασης. Αυτό οδηγεί μπορεί και σε ανατροπή, μπορεί και σε να σπάσει τη φόρμα, τη ρυθμική, τη μοτιβική, πολλά πράγματα. Όλα όμως με γνώμονα το συναίσθημα και
την εκφραστική δυνατότητα του ίδιου του κομματιού και την ανάγκη του για να εξελιχθεί. Ξέρετε, σας το ρωτάω, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης σε παλαιότερη, πολύ παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει ότι για να γνωρίσουμε τη βαθύτερη νεοελληνική μας ιδιοσυγκρασία, και αναφερόταν στη μουσική φυσικά, πρέπει να καθαριστούμε από τη σκόνη του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τη σκόνη της αθάνατης ρωμιοσύνης μας. Εσείς τι θα απαντούσατε σε αυτό? Καταρχήν δεν απαντήσω στον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης για μένα ήταν φάρος και στη μουσική και σαν προσωπικότητα και σαν στάση ζωής και σαν φιλοσοφία. Τον είχατε γνωρίσει σε παλαιότερη... Ναι, τον είχα γνωρίσει, όχι όσο θα ήθελα βέβαια. Τον γνώρισα στο τελευταίο στάδιο της ζωής του, αλλά πολύ δημιουργικό. Στην Καλαμάτα είχαμε... Στους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού, στην Καλαμάτα, το 1991. Έχω πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες. Αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μεταξύ συνεργατών μου, οι οποίοι τον έχουν ζήσει πολύ περισσότερο από μένα και είναι σαν να αντλώ όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς του και της ζωής του από αυτούς. Μέσα από αυτούς. Ναι. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η δυτική επιρροή, η δυτική παρέμβαση στον τρόπο ζωής και στη φιλοσοφία της ζωής είναι πολύ διαφορετική από τις δικές μας, από τη δικιά μας καταγωγή. Είναι αλήθεια ότι αυτό που σήμερα εμείς εννοούμε σαν μουσική είναι επηρεασμένο ήδη από τη δυτική μουσική, δηλαδή ο συγκερασμός της οκτάβας σε 12 φθόγκους, δηλαδή το μοίρασμα, το μαθηματικό μοίρασμα της οκτάβας σε 12 φθόγκους είναι αποτέλεσμα δικό τους. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει δόνηση και δεν υπάρχει εσωτερικότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν όμως, υπάρχει ένας τρόπος σκέπτεστε και πράττειν και δημιουργήν στη δυτική μουσική, πέρα από το κυρίαρχο εμπορευματικό στοιχείο που έχει παρισφρήσει, και αυτό είναι που εγώ φοβάμαι. Σίγουρα θα πρέπει να μας δημιουργεί επιφυλάξεις στο πώς δεχόμαστε και τι δεχόμαστε από τη δυτική μουσική. Η ανατολική μουσική, οι ανατολικές επιρροές είναι πιο ταυτισμένες, πιο κοντά στην αρχαίγονη φύση μας, στην φυσική κλίμακα και στις ανατολικές φιλοσοφίες που είναι και πολύ κοντά με τις δικές μας φιλοσοφίες των Ελλήνων φιλοσόφων, ασχέτως αν αυτές τις πήρανε οι δυτικοί και τις προσαρμόσαν σε μια δυτική πιο κατακερματισμένη φιλοσοφία. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, νομίζω. Το 1986 πήρατε μέρος στο Φεστιβάλ Τραγουδιού με δική σας δημιουργία και το 2007 ήσασταν ο ίδιος μέλος στην Επιτροπή Βράβευσης. Από δύο διαφορετικές θέσεις. Μιλήστε μας λίγο για τις εντυπώσεις σας. Καταρχήν, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού ξεκίνησα το 1985, το 1986 πήρα δεύτερο βραβείο και το 1987 πήρα δεύτερο βραβείο και το 1988 είχα συμμετοχή με δύο τραγούδια. Αυτή ήταν η σχέση με το Φεστιβάλ. Ως διαγωνιζόμενος. Εγώ το Φεστιβάλ, αν και έχει βληθεί πάρα πολύ και τότε βάλλονταν, είχε βληθεί, εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει τελειώσει, σαν θεσμός, υπερασπιζόμουν ένα μεγάλο κομμάτι του. Γιατί πραγματικά ήταν ένα βήμα σε νέους δημιουργούς και εμένα μου έδωσε βήμα έκφρασης, μου έδωσε βήμα για να, επειδή αγαπούσα πάντα την ενορχήστρωση και όλα τα κομμάτια μου τα ενορχήστρωνα ο ίδιος πριν ελάχιστον εξαιρέσεων, μου έδωσε βήμα για ενορχήστρωση σε μεγάλο σύνολο ορχήστρας. Και μάλιστα θυμάμαι η Άιμνη στη Λιλάντα Λικιαρδοπούλου, σπουδαία αυτή δημοσιογράφος που έφυγε γρήγορα, όταν για να αντικρούσει, γιατί ήταν μεγάλη προσωπικότητα τότε στην εποχή της και ήταν μέλος στην Επιτροπή, η αντικρούση βολές κατά του φεστιβάλ παρέδεσε το δικό μου το παράδειγμα. Και λέει, κοιτάξτε, για πρώτη φορά στα χρονικά δίνεται η δυνατότητα σε ένα συνθέτη, ο οποίος έχει και την ενορχιστρωτική ικανότητα και γνώση, να
ενορχιστρώσει και να διευθύνει ένα κομμάτι σε ένα μεγάλο σύνολο. Πού αλλού θα έχει αυτή την ευκαιρία πέρα από τη σύνθεση? Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, σαν επιτροπή, είδα βέβαια και άλλα πράγματα τα οποία δεν μου άρεσαν. Δεν υπάρχει λόγος να τα παραθέσω εδώ, αλλά δεν μου άρεσαν πολλά πράγματα. Όμως αυτό το στοιχείο συνέχισε να υπάρχει, ότι το φεστιβάλ ήταν ένα βήμα, καλός ή κακός, ένα βήμα για νέες προτάσεις και για προτάσεις νέων καλλιτεχνών. Και στην Καλαμάτα είχα δει πράγματα που δεν μου άρεσαν, παρόλο που ήταν και ο Μάνος Χατζηδάκης εκεί, και η Επιτροπή είχε ένα άλλο κύρος. Παρ' όλα αυτά και εκεί γίναν διάφορα που γίνονται. Σας τα θυμίζω τώρα όλα αυτά γιατί εμάς τους Θεσσαλονικείς μας πονάει το γεγονός ότι σταδιακά απαξιώθηκε το φεστιβάλ και καταργήθηκε. Ας θυμηθούμε λιγάκι, είχε ξεκινήσει καταρχήν ως διαγωνισμός ελαφρού τραγουδιού το 1959 υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Είχε οι τρεις πρώτες διοργανώσεις του είχαν γίνει στην Αθήνα και στη συνέχεια το 1962 είχε μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξαγόταν πλέον εντός της Διεθνούς Εκθέσεως με την συνδιοργάνωση της τότε ΕΙΡ, μετέπειτα ΕΡΤ και της Διεθνής Εκθέσεως. Εσείς που τα ζήσατε από κοντά κάποια πράγματα, μπορείτε να μας πείτε γιατί σταμάτησε, έχετε κάποια γνώση, τι παιχνίδια είχαν παιχθεί τότε? Εγώ πιστεύω ότι σταμάτησε, καλώς έγινε και ξεκίνησε, και μάλιστα ξεκίνησε με μεγάλη συμμετοχή των καλλιτεχνών. Όλοι όμως σιγά σιγά αποτραβήκτηκαν γιατί είδαν ότι δεν υπάρχει γιατρία όταν οι Έλληνες μαζεύονται και κάνουν διάφορα. Υπήρχαν διάφορες στάσεις κυκλωματικές, είχε δημιουργηθεί ένα θέμα για να βγάζουν διάφοροι χρήματα. Τα ξέρουμε, τα είδαμε, άλλοι τα φαντάζονται, άλλοι τα βλέπουν από κοντά, υπάρχουν όμως αυτά, υπήρχαν. Ο λόγος που σταμάτησε νομίζω ότι ήταν αυτός, είχε φτάσει ένα τέτοιο σημείο budget απλησίας του. Θα μπορούσε να γίνει μια πιο σωστή διαχείριση, αλλά έγινε ένα μέσο ίσως για να βγάλουν κάποια χρήματα. Και αυτό το αντιλήφθηκε η διοίκηση προφανώς και το σταμάτησε. Συνετέλεσε το ότι αποστασιοποιήθηκε από την έκθεση πηγαίνοντας σε κάποιον άλλο χώρο? Υπήρχαν κάποια συμφέροντα για να πάει εκεί που είχε πάει? Στο γήπεδο του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ναι. Όχι, δεν νομίζω. Σαν διοργάνωση, αν εξαιρέσουμε την... υπήρχε και λίγο γκλαμουριά μέσα, ας πούμε, που εγώ δεν συμφωνούσα με αυτό, και καθώς και τις επιλογές των παραλλήλων εκδηλώσεων, υπήρχε μία τάση προσέγγισης του ευτελούς τραγουδιού και εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά προς χάρη της ακροαματικότητας και της εμπορευματικότητας, αλλά και αυτό να υπήρχε, αν υπήρχε το στοιχείο της σωστής διαχείρισης και δεν παρουσιάζονται αυτά τα υπέρογκα ποσά, μέσα από τα οποία σίγουρα λέω ότι κάποιοι άνθρωποι το στήσαν όλο αυτό για να βγάλουν χρήματα, πιστεύω ότι θα συνέχιζε το φεστιβάλ. Αλλά ίσως και να τελείωσε, να ήταν αυτός ο κύκλος του. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι λείπει το φεστιβάλ. Άλλα πράγματα λείπουν. Πολλά πράγματα λείπουν, αλλά... παρότι παίρνω αφορμή από κάτι που είπατε σχετικά με την ποιότητα των τραγουδιών, παρότι υπάρχει δυναμικό στο χώρο των συνθετών αλλά και των τραγουδοποιών, γιατί πιστεύετε ο Έλληνας συνεχίζει να ακούει αυτό που έχετε ονομάσει εσείς ο ίδιος σε συνέντευξή σας ευτελές, αναμασισμένο και προσβλητικό για την αισθητική σας? Ναι, γιατί αυτό είναι ένα αποτέλεσμα των αναζητήσεων του Έλληνα. Εγώ σίγουρα η μουσική μου δεν απευθύνεται στο 100% των Ελλήνων, απευθύνεται σε ένα 5-10% και δεν μιλάω για αυτό το 5%, μιλάω για τους υπόλοιπους. Θα τους ήθελα όλους, εγώ ή ο καθένας δημιουργός που έχει μια αναζήτηση και έχει ένα όραμα στη ζωή του και αντίστοιχα στη μουσική του. Όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια τεράστια κρίση αξιών στον Έλληνα, αισθητικής
Και αυτό ξεκινάει από την παιδεία του, ξεκινάει από οτιδήποτε, γι' αυτό και πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε. Εγώ πιστεύω ότι η κρίση σήμερα είναι αποτέλεσμα κρίσης αξιών και αισθητικής. Υπάρχει τεράστια έκπτωση στην αισθητική του Έλληνα. Νομίζω ότι αν είχε αισθητική ο Έλληνας, μιλάω για αυτό το 80%, έτσι, δεν μιλάω για ένα 20%, ναι, 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 το οποίο έχει όραμα, έχει αναζήτηση και φαίνεται αυτό το πράγμα και είναι και το πιο κινητοποιημένο κοινό όσον αφορά την παρουσία του σε συναυλίες και σε φυσικά, έτσι αυτό. Το άλλο, κάθεται στον καναπέ, κρίνει, κάνει και λειτουργεί πάρα πολύ, ας πούμε, και στις δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν, εκεί δείχνει την ταύτισή του, ας πούμε, με πράγματα πολύ ευτελή, πολύ επιφανειακά, πολύ επιδερμικά, με απόσταση από το πνεύμα και από την... Θα συμφωνήσω μαζί σας και μάλιστα θα θυμίσω ότι ο Νότης Μαυρουδής είχε πει ότι η ελεύθερη ραδιοφωνία δολοφόνησε τη μουσική με το σκουπιδαριό που εκπέμπει και ότι κρατάει, κάπως έτσι το είχε πει αν θυμάμαι καλά, το χειρό μόνο το κρατικό ραδιόφωνο. Εσείς τι λέτε? Εντάξει, το κρατικό σίγουρα, αλλά υπάρχουν και κάποια ραδιόφωνα τα οποία... Ναι, ναι, φυσικά, τα οποία, να μην τα βάζουμε όλα στην ίδια. Τα οποία παλεύουν με αυτό, ανάλογα όμως με την αισθητική των ανθρώπων οι οποίοι κατευθύνουν την πορεία ενός ραδιοφώνου και το στίγμα του. Εσείς ζώντας μέσα στον πυρήνα της μουσικής δημιουργίας και των μουσικών δρόμενων, βλέπετε κάτι να υπάρχει που να σηματοδοτεί μια αλλαγή της κοινωνίας? Αυτό δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει κάτι ρηξικέλευθο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η κρίση ίσως βοηθήσει κάποιους, αν όχι όλους, να καταλάβουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω μέχρι πόσο βαθιά θα φτάσει η κρίση. Αλλά ίσως γίνει αυτό που έλεγε κάποτε ο Μάνος Χατζηδάκης. Έλεγε ότι μόνο ένας πόλεμος μας σώζει και δεν εννοούσε βέβαια πόλεμος με όπλα. Με τα όπλα. Κάτι τέτοιο εννοούσε. Κάτι που θα ταρακουνήσει τον Έλληνα και θα τον βάλει. Ήδη πολλοίς κόσμος αρχίζει και αναθεωρεί τις ιδέες του και τη στάση ζωής του. Το βλέπουμε. Το πιο απλό. Εγώ το βλέπω και σε μένα. Δηλαδή όταν άρχισα να ζορίζομαι οικονομικά με την κρίση, γιατί όλοι ζοριζόμαστε, εγώ πάρα πολύ, άρχισα να χρησιμοποιώ λεωφορείο που δεν χρησιμοποιούσα ποτέ. Γιατί? Άρχισα να θέτω ερωτήματα. Γιατί δεν χρησιμοποιώ λεωφορείο? Τι ήταν αυτό που με επέτρεπε? Ήταν μια χαρά το λεωφορείο. Πολύ φθηνό μέσο, πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο να κατέβω κάτω. Κάτι που συμβαίνει σε μένα και πολλά άλλα. Ένα πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής, ο οποίος δεν αφαιρεί απολαύσεις, αλλά δεν δημιουργεί και σπατάλες όμως. Στα πάντα. Αν έχουμε την αίσθηση, η οικολογική αίσθηση, ότι το νερό, ναι, που το αφήνουμε να τρέχει, το πληρώνεις εσύ, αλλά δεν το πληρώνεις μόνο εσύ. Το πληρώνει και όλη η ανθρωπότητα. Γιατί κάποιοι δεν έχουν κανένα. Χάνεται μια ενέργεια χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Την αφαιρείς αυτή την ενέργεια από όλο το σύστημα. Ή την αίσθηση ότι ζεις ανάμεσα σε άλλες μορφές ζωής. Το δέντρο, το ζώο που τα ευτελίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε τόσο με τέτοια ευτέλεια. Είναι ένα θαύμα που δεν μπορούμε εμείς να το αναπαράξουμε, να το εξηγήσουμε. Ζούμε ανάμεσά του. Ας το σεβαστούμε. Γιατί παίρνουμε και εμείς ζωή από αυτό. Μακάρι να είναι αυτό η ευκαιρία, όπως είπατε, να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τις αξίες μας. Για σας μάλλον, η μουσική, το τραγούδι, πώς λειτουργεί, ως μέσω ψυχαγωγίας ή ως διασκέδαση? Δεν με ικανοποιούν οι δύο εκφράσεις. Είναι τρόπο ζωής. Είναι οξυγόνο. Έτσι θα το έλεγα. Για μένα. Και χαίρομαι που βλέπω ότι αυτό το οξυγόνο το δικό μου γίνεται οξυγόνο και για άλλους. Ούτε διασκέδαση είναι, ούτε ψυχαγωγία με την έννοια... Ναι, αγωγή της ψυχής. Αγωγή της ψυχής. Αγωγή της ψυχής, ναι, έτσι θα μπορούσε να το... Το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Είναι το οξυγόνο που είπατε. Ναι. Για σας τι μετράει περισσότερο στην απόδοση ενός τραγουδιού, η ερμηνεία ή η φωνή? Νομίζω ο Μαρκόπουλος είχε πει ότι έχουμε άπειρους τραγουδιστές, αλλά ελάχιστους ερμηνευτές. Η φωνή χωρίς ερμηνεία νομίζω ότι δεν είναι φωνή. Μπορούμε να βάλουμε και ένα κομπιούτερ να τραγουδήσει. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το διαχωρίζεται, αλλά νομίζω ότι ένας πολύ καλός τραγουδιστής χαρακτηρίζεται από τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά και από τις ερμηνευτικές του. Δηλαδή αν έχει μόνο τεχνικές,
δεν μου λέει τίποτε. Μπορεί και ένας άνθρωπος ο οποίος τραγουδάει και ερμηνεύει και δεν έχει πολλές τεχνικές δυνατότητες να με αγγίξει πολύ περισσότερο. Πάντως σίγουρα χρειάζονται και τα δύο για ένα σωστό αποτέλεσμα. Όχι απαραίτητα. Όχι. Δείτε το Χόρν που τραγουδούσε, ας πούμε, θεατρικά. Ποιος μπορεί να τραγουδήσει τόσο καλά, ας πούμε, τον ηθοποιό ή το... Δηλαδή, νομίζω ότι ένας ηθοποιός ο οποίος τραγουδάει θεατρικά, δηλαδή τις αδυναμίες του, τις τραγουδιστικές, τις καλύπτει με την πρόζα, με την κίνηση, με το χρωματισμό, το θεατρικό, μπορεί να σε αγγίξει πολύ βαθύτερα. Έτσι, ναι, έχετε δίκιο. Η σημερινή γενιά έχει άπειρες τεχνικές δυνατότητες όσον αφορά την επεξεργασία του ήχου. Αυτό κατά τη γνώμη σας γεννάει μουσικές δημιουργίες ανώτερες από αυτές των προηγούμενων ετών? Κοιτάξτε, η μουσική, η τέχνη γενικά έχει αχανές το πεδίο της δημιουργίας της. Θα είναι πολύ βιαστικό να πούμε ότι η τεχνολογία δεν παρέχει δυνατότητες επεξεργασίας τέχνης. Είναι όμως και επικίνδυνο. Δηλαδή η ευκολία που μπορεί να παρέχει, γιατί ξέρετε, η δημιουργία, η τέχνη είναι ένα ταξίδι στο όνειρο. Είναι ένας μύθος τον οποίο προσπαθείς να τον αποκωδικοποιήσεις και να τον εκφράσεις ποιητικά. Όλα αυτά τα πράγματα, όταν γίνονται πάρα πολύ ρεαλιστικά, κρύβουν ένα κίνδυνο. Δηλαδή θέλει, για μένα είναι πολύ καλή τεχνολογία και εγώ τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ, το μυστικό που εγώ έχω ανοιχνεύσει είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να πάψεις όλα αυτά τα στοιχεία να τα χρησιμοποιήσεις έμψυχα. Δηλαδή να τα χρησιμοποιήσεις, αλλά να έχουν ψυχή, να τους δώσεις ψυχή. Συνέστημα δηλαδή. Να τους δώσεις ψυχή, να τους δώσεις μια ανθρώπινη εκφραστικότητα. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει με όλα αυτά, είναι πολύ πλαστικός ο ήχος, πολύ πλαστικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να το κάνεις πολύ εύπλαστο, πολύ ανθρώπινο, για να αγγίξει ψυχή αυτό. Εσείς είχατε ανοίξει το 1995 το στούντιο Πολύτροπο στην Καλαμαριά για δικές σας παραγωγές και για ξένες. Πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εμπορική εποχή να επιμένετε σε διαφορετικές αναζητήσεις? Λίγο πιο έτσι να καταλάβω την ερώτηση. Κάνετε πιο ποιοτικά πράγματα εκεί πέρα από ό,τι έχω. Κοιτάξτε, το στούντιο είναι σίγουρα ένα μετερίζει τέχνης, ας πούμε, που ξεκίνησα και για τα δικά μου αλλά και για εμπορικές δουλειές. Δεν μπορώ να πω ότι στην πορεία αυτή των τόσων χρόνων ότι δεν κάναμε και πράγματα τα οποία δεν είχαν και πολύ καλλιτεχνική αξία. Έπρεπε όμως να επιβιώσει. Πολύ λίγα όμως αυτά, γιατί επειδή έχει πάρει το στούντιο ένα στίγμα ποιότητας, όσοι ενδιαφέρονται για ευτέλειες δεν μας αποφεύγουν. Όποιος έρθει όμως δεν μπορούμε να το πούμε όχι. Ναι. Στη μέχρι τώρα πορεία σας, τι ήταν εκείνο που σας πόνεσε περισσότερο και τι εκείνο που σας χαροποίησε? Τι θα θέλατε να ξαναζήσετε, με άλλα λόγια, ή τι δεν θα θέλατε ούτε καν να θυμάστε? Εντάξει, με απογοητεύει πάρα πολύ η επίφαση, το δίθεν, το άδικο. Το άδικο, όταν κάποιος με αδικεί, με τρελαίνει, και έχω υποστεί πάρα πολλά τέτοια και σε επίπεδο πρεστής αλλά και σε επίπεδο οικονομικό. Δηλαδή έχω αδικηθεί από πάρα πολλούς ανθρώπους, έχω πάρα πολλούς άνθρωπους που έχουν έρθει, έχουν κάνει δουλειές και έχουν εξαφανιστεί, συναδέλφους μου που θα μπορούσα να τους συναντήσω στον δρόμο, με αποφεύγουν βέβαια. Αυτό πραγματικά με στεναχωρεί πάρα πολύ, όχι τόσο το οικονομικό αποτέλεσμα όσο για συνέπεια των ανθρώπων και το πώς πολλοί άνθρωποι μπορούν και κοιμούνται το βράδυ ήσυχοι με το που χρωστάνε μάλιστα οι ίδιοι, έτσι, γιατί και εγώ έχω κάποιες οφειλές σε κάποιους μουσικούς μου οι οποίες τρενάρουν, αλλά
είναι από κάποιες δουλειές οι οποίες γίνανε και έχω φάει εγώ το φέση και προσπαθώ να τα μοιράσω στο μέλλον, να, εγώ τουλάχιστον να είμαι συνεπής ως προς τους μουσικούς μου. Εντάξει, χαρές έχω πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Δεν μπορώ να τις απαριθμίσω. Το πιο η μεγαλύτερη χαρά μου είναι η κοινωνία με τους συνεργάτες μου. Μουσικούς κυρίως, αλλά και τραγουδιστές, που έχει να κάνει με τη ζωντανή επικοινωνία πάνω στο και τη δημιουργία. Και ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια? Τώρα βέβαια, έτσι πως είναι η κατάσταση, κανείς δεν μπορεί να μιλάει για μελλοντικά σχέδια. Υπάρχουν στα σκαριά, υπάρχει ένας δίσκος οργανικός που γράφω εδώ και 2-3 χρόνια και μπορεί να κρατήσει και αρκετά. Υπάρχουν και κάποιες τραγουδιστικές προσεγγίσεις. Υπάρχει κάτι που εκκρεμεί να γίνει με τον Χρήστο το Θηβαίο, μια δουλειά που κάνουμε με τον Γιώργο τον Ανδρέου, δύο συνθέτες, δύο φωνές, με τη Μελίνα Κανά και τον Βασίλη Τολέκα, το οποίο θα καταγραφεί και σαν δισκογραφική δουλειά με καινούργια τραγούδια. Υπάρχουν κάποια πράγματα που υπάρχει μια δημιουργική φάση δηλαδή στη ζωή μου. Αυτό είναι και πολύ ευχάριστο φυσικά πάντα να υπάρχει αυτή η δημιουργική επιθυμία. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η μουσική του αύριο και ποιος συνθέτης, για να σας κάνω να μην πέσω στην τετριμένη άποψη ποιους συνθέτες θαυμάζετε, που το ρωτάνε συνήθως, πώς νομίζετε, ποιος συνθέτης πάει τη μουσική στο αύριο και πώς βλέπετε εσείς τη μουσική του αύριο? Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργοί που θαυμάζω. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος είναι σε μια προηγούμενη γενιά, αλλά έχει δώσει πάρα πολλά και δίνει, γιατί είναι στην καθημερινή μάχη της δημιουργίας. Τον Παναγιώτο Καλατζόπουλο, την Ευαθία Ρεμπούτσικα, τον Νίκο τον Ξηδάκη, τώρα μπούμε και σε επίπεδο τραγουδοποιών. Πραγματικά θαυμάζω τον Σοκράτη τον Μάλαμο, είμαστε και φίλοι, τον Θανάση τον Πάπο Κωνσταντίνου, τον Χρήστο τον Θηβαίο, που εκτός από του υπέροχου τραγουδιστή συγγράφει και πάρα πολύ ωραία. Από νεότερες γενιές, όχι, αλλά τουλάχιστον απευθύνεται σε ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος δημιουργός. Τώρα που μπω στη διακρίνηση, θα ξεχάσω και θα υπάρχουν βέβαια, και πολλά, φαντάζομαι. Υπάρχει ένα δυναμικό, το οποίο πραγματικά, ο Ορφέας ο Περίδης, το οποίο δημιουργεί, παράγει και παράγει πολύ ωραία πράγματα. Και εγώ πιστεύω ότι το μέλλον δεν θα πάει από έναν δημιουργό, θα πάει από μια κοινή συνισταμένη δημιουργίας που ακουμπάει σε όλα αυτά τα ονόματα που είπα και σε πολλά άλλα που δεν μπορώ να απαριθμίσω τώρα και μπορεί να κάνω, θα αδικήσω και κάποιον. Εγώ έχω ελπίδα, γιατί επειδή νιώθω ότι υπάρχει και μία αναζήτηση από την πλευρά του αποδέκτη. Αυτό το 10-20% που είπαμε, 20% ίσως είναι πολύ, έχει αναζήτηση. Μακάρι αυτό το 10 να γίνει 15-20-30. Τα πράγματα τότε θα είναι καλύτερα. Ας το ευχηθούμε. Σε αυτό το σημείο έφτασε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Άφω Άννα Χατζηπαύλου. Κάθε Δευτέρα στις 10:30 το πρωί. Εδώ είμαστε πάλι, φίλες και φίλοι, με τον σημερινό μας καλασμένο, τον γνωστό καλλιτέχνη, τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Καζαντζή, ο οποίος είναι και διευθυντής του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Καλαμαριάς. Κύριε Καζαντζή, τι ακούσαμε πριν από λίγο? Ποιο τραγούδι ήταν αυτό, από ποιο δίσκο σας? Ήταν η πρίγκιπος του τραγουδιού, ένα τραγούδι σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, ένας ύμνος για τους ρεμπέτες.
Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Επειδή λέτε καλλιτεχνικός διευθυντής πολιτιστικού οργανισμού, πολιτιστικός οργανισμός δεν υπάρχει πλέον. Είναι αντιδημαρχία παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας του Δήμου Καλαμαριάς. Σας ευχαριστώ για τη διόρθωση. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα λίγο γι' αυτό, για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο στο Δήμο Καλαμαριάς. Είναι το μεγαλύτερο, το φεστιβάλ του Παραθυναλός, πλάι στη θάλασσα, για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει. Είναι το μεγαλύτερο μουσικό και εικαστικό φεστιβάλ της Βορείου Ελλάδος. Μιλήστε μας λίγο για την ιστορία του φεστιβάλ, πώς στήθηκε, πώς ξεκίνησε. Κοιτάξτε, το 1983, ένα στέλεχος τότε του Δήμου Καλαμαριάς, που τύχαινε να είναι ο μικρός αδερφός ενός συναδέλφου μου, ερχόταν στο, είχα γραφείο εγώ με τον συναδελφό μου αυτό, και ερχόταν και με βλέπει που έπαιζα πιάνο, έγραφα μουσική, και με ρώτησε, δημιουργική φύση και αυτός έτσι οραματιστής, αν υπάρχουν και άλλοι συνθέτες στη Θεσσαλονίκη σαν και εμένα, έτσι, παρασιτέχνης, άγνωστοι. Μιλάμε τώρα την εποχή του 1980. Και του είπα, βεβαίως και υπάρχουν. Και μου λέει, να κάνουμε μια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη ενός συνθετών. Και την έκανα ο Δήμος Καλαμαριάς, με τον Άιμινς του Θρασίβουλο Λαζαρίδη. Και έγινε το 1983 η πρώτη συνάντηση Θεσσαλονικίων συνθετών, η οποία είχε ένα κύκλο 10 χρόνων. Στην 8η διοργάνωση, στην 9η διοργάνωση, ονομάστηκε Παραθυναλός. Από τον Όμηρο, με νουνό τον Κώστα τον Πλιάτκα, τον είναι διευθυντή της εταιρείας. Λοιπόν, έκλεισε ο κύκλος και συνέχισε ως Παραθυναλός η κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση του Δήμου, η οποία μέχρι σήμερα μετρά 22 χρόνια και πριν 8 χρόνια από πάλι από μια αναζήτηση ενός στελέχους τότε του τότε πολιτιστικού οργανισμού θέλησε να μπει και στο εικαστικό κομμάτι, επειδή να χρησιμοποιήσει ό,τι σκουπίδια παλιοσίδαρα υπήρχαν μέσα στο κόδρα, και έγινε το Trash Art για 2 χρόνια, μετά να μετονομάστηκε σε πεδίο δράση κόδρα, δηλαδή μια εικαστική, ένα εικαστικό πλοκάμι του Παραθυναλός, και από φέτος γίνεται και η λογοτεχνική σκηνή. Θα τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά αυτά μετά. Ως δημοτική επιχείρηση είναι προσοδοφόρα, είναι κερδοφόρα? Δεν είναι δημοτική επιχείρηση, δεν ήταν ποτέ. Ήταν νομικό πρόσωπο όσο ήταν πολιτιστικός οργανισμός και πολιτιστικό κέντρο. Παλιότερα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με δικό του ΔΣ, και από πέρσι είναι αντιδημαρχία. Πλέον ανήκει απευθείας στον Δήμο. Κοιτάξτε, όταν θέλεις να παρέχεις πολιτισμό, θα πρέπει να ξεχάσεις τον παράγοντα κέρδος. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι μια οδυνηρή αλήθεια. Ναι. Το κέρδος είναι το πολιτιστικό όφελος. Έτσι. Που έχεις σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αν δεν το κάνει αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα το κάνει κανένας. Ο ιδιώτης πάει με γνώμονα το κέρδος. Γι' αυτό και βλέπουμε ευτέλειες από τον ιδιώτη. Δεν έχουμε δει τίποτε, ας πούμε. Κανένας ιδιώτης δεν έχει ασχοληθεί με ποιοτική μουσική, μουσική η οποία θα προάγει. Με εμπορικά περισσότερο. Με ευτελή, με ό,τι αγγίζει την επιδερμίδα μας. Ο Δήμος έχει όμως και μια άλλη αποστολή. Έτσι. Και είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να διαθέσει κάποια χρήματα για να μπορέσει να πληρώσει αυτό που δεν πληρώνει ο κόσμος. Το φεστιβάλ φέτος είναι συνδεδεμένο με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Τι το διαφορετικό είχε? Καταρχήν είχε μια ενιαία θεματική. Ήταν όλες οι εκδηλώσεις συνδεδεμένες με την πόλη μας, με την πορεία της τέχνης αυτά τα 100 χρόνια, την απελευθέρωσή της και την ένταξη στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά θέλαμε να δείξουμε μια πορεία και ένα αποτέλεσμα που βρισκόμαστε σήμερα. Γι' αυτό και όλες οι εκδηλώσεις ήταν ενταγμένες εκεί. Δηλαδή ξεκινήσαμε στη μουσική από κοσμική βυζαντινή μουσική, ένα
κομμάτι δηλαδή της Βυζαντινής μουσικής που τραγουδιόταν από τον λαό, το οποίο ήταν ο πρόγονος του παραδοσιακού και αργότερα του ρεμπέτικου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ήταν παρόν σε αυτή τη συναυλία έβλεπε πως ακούγοντας άγνωστα κομμάτια με γνώριμο όμως ύφος, έφτανε σε πολύ γνωστά του κομμάτια και έβλεπε την διαδικασία της εξέλιξης. Την πορεία δηλαδή, την εξελικτική ακριβώς όλων των μορφών της τέχνης. Μετά είχαμε τραγούδια από εθνότητες της Θεσσαλονίκης, τα Σεφαραδίτικα που την εποχή της απελευθέρωσης ήταν περισσότεροι οι Εβραίοι εδώ. Είχαμε αφιέρωμα σε σχολές έκφρασης της πόλης, όπως την τζαζ που είχε με κορυφαίο τον Σάκη του Παπαδημητρίου. Είχαμε αφιέρωμα σε θεσμούς της πόλης που άφησαν εποχή, όπως το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ένα αφιέρωμα στο φεστιβάλ με τα ωραιότερα τραγούδια, με την φωτογράφηση της, και της ευτελούς του μορφής που υπήρξε και αυτή, από τέσσερις τραγουδιστές που πήραν μέρος και πήραν και βραβεύτηκαν στο θεσμό Θεσσαλονικής. Α, είχατε τους ίδιους, ναι. Ναι, και υπάρχουν βέβαια και όλα τα υπόλοιπα. Πολλές άλλες εκδηλώσεις. Είχαμε μια κορυφαία εκδήλωση στο Παλατάκι με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η οποία κατά τη γνώμη μας σήμερα είναι το κόσμημα της πόλης, διότι ξεκίνησε από μια μέτρια ορχήστρα και σήμερα είναι μια από τις καλύτερες της Ευρώπης και πραγματικά αυτό το έδειξε. Και θα έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να την ακούμε πιο συχνά. Αυτό, εκεί έγινε μια πολύ ουσιαστική δουλειά από το Δήμο και αυτό είπα εγώ τους υπευθύνους πολιτικούς προϊσταμένους μου, να είναι υπερήφανοι για αυτό που γίνεται, γιατί εκεί φέρανε τους φίλους του Αλκίνου πολύ κοντά σε μια τέτοια έκφραση της μουσικής του, γιατί στο δεύτερο μέρος ήταν όλα κομμάτια του Αλκίνου ενορχιστρωμένα τα περισσότερα από τον ίδιο σε αυτό το μεγάλο σύνολο. Και ο κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι τα μεγάλα σύνολα δεν είναι να τα φορίζουμε, για να δούμε ότι επειδή η κλασική μουσική έχει αποκτήσει την λανθασμένη αίσθηση ότι είναι βαριά. Λοιπόν, έγινε κάτι. Νομίζω εκεί. Μια γέφυρα μεταξύ στα δύο είδη. Πάλι μου δίνετε την ευκαιρία με αυτό που είπατε για την κλασική μουσική να σας ρωτήσω κάτι που υπάρχει έντονο. Η λόγια μουσική βρισκόταν ανέκαθεν σε ρήξη με την λαϊκή. Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι η μουσική είναι μία. Η μουσική προϋπήρξε όλων των ειδών, γιατί είναι μία ανάγκη αρχαίγονη στον άνθρωπο. Οι εκφράσεις της είναι διαφορετικές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι για ανθρώπους και των δύο κατηγοριών, οι οποίοι έχουν ευρύτητα προσέγγιση, σκέψη και μια φιλοσοφία στη ζωή τους, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος. Τώρα, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν για να ξεχωρίζουν από τους άλλους, υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει ο σνομπισμός, ο οποίος όμως δεν έχει τα στοιχεία αυτά που θα πρέπει να έχει η τέχνη, να σφυριλατήσει το χαρακτήρα, να δώσει διεξόδους, να δώσει ανάσες. Δηλαδή δεν κοιτάμε τι κάνουμε εμείς και τι κάνουν οι άλλοι, σε σύγκριση με το τι κάνουν οι άλλοι, κοιτάμε τι κάνουμε εμείς για να νιώσουμε καλύτερα και να κάνουμε τους άλλους να νιώσουν καλύτερα. Αυτό είναι η μουσική. Τι θα πει, δηλαδή, το βιώνω βέβαια. Το βιώσαμε και στο συνέδριο μας αυτό εδώ, το μουσικό συνέδριο. Το βιώσαμε. Για το οποίο θα μου πείτε σε λίγο για το συνέδριο αυτό. Το φεστιβάλ διήρκησε από 30 Αυγούστου έως 18 Σεπτεμβρίου. Και η ανταπόκριση του κόσμου πώς ήταν σε σχέση με τις προηγούμενες οργανώσεις? Γενικώς και τις άλλες χρονιές πήγαινε πολύ καλά. Φέτος πήγε υπέροχα από προσέλευση κόσμου, από εντυπώσεις του κόσμου. Πήγε πάρα πολύ καλά. Απόλυτα ικανοποιημένοι όλοι.
Είχατε και ελεύθερη είσοδο σε πολλές εκδηλώσεις, αλλά ναι, και όπου υπήρχε εισιτήριο ήταν χαμηλό. Χαμηλό, ναι. Ήταν 5 ευρώ και νομίζω μόνο 10 ευρώ για τη συναυλία της κρατικής ορχήστρας. Ναι. Πώς καταφέρατε με τις υπάρχουσες συνθήκες να διοργανώσετε μια τόσο ευρεία από άποψη παρουσιών γιορτή? Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι στο κομμάτι του πολιτισμού και με αποτέλεσμα όλοι να έχουμε κουραστεί παραπάνω. Από εκεί πέρα η διοίκηση απόσταξε το ποσό και το χαμήλωσε λίγο σε σχέση με πέρσι, όχι πολύ όμως. Δηλαδή έχει δώσει βάρος και πολύ καλά κάνει για μένα, γιατί αυτοί οι 5-10 χιλιάδες ανθρώπων που πέρασαν από τις εκδηλώσεις πραγματικά πήραν κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το μπορείς να το προσφέρεις στους δημότες σου. Όλα αυτά είναι επιχορηγούμενα από τον Δήμο, έτσι, και υπάρχει και ένα αντισταθμιστικό το εισιτήριο και κάποιες χορηγίες οι οποίες προσπαθούν να μειώσουν τη διαφορά. Υπήρχε, θα ευχηθούμε ότι θα υπάρχει και του χρόνου η δυνατότητα. Ναι, βέβαια, μακάρι. Και ας περάσουμε τώρα στις ενότητες. Η μουσική ενότητα, μας είπατε λίγο πολύ προηγουμένως, ότι περιελάμβανε όλα τα είδη της μουσικής, από ροκ, βυζαντινή, τζαζ, αφιέρωμα στο φεστιβάλ, στη μουσική του 60. Θέλετε να μας δώσετε κάποια ονόματα καλλιτεχνών που συμμετείχαν? Ναι. Ξεκινήσαμε με κοσμική βυζαντινή μουσική με τον Πέτρο και τον Γρηγόριο Παπαμανουήλη, δύο εξαίρετους γνώστες βυζαντινής μουσικής. Στα σεφαραδίτικα είχαμε τη Σαβίνα Γιαννάτου. Είπαμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον είχαμε με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Το αφιέρωμα στην τζάζ ήταν το Σάκη του Παπαδημητρίου και τη Γεωργία της Σιλέου. Το αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Τραγουδιού ήταν με τον Κώστα τον Πρατσινάκη, τον Δημήτρη τον Νικολούδη, την Αθήτα Τσιούλη και την Κατερίνα Τσιάπατα. Τέσσερις τραγουδιστές βραβευμένους στο Φεστιβάλ Θεσσαλονικής. Δεν τα έχω και μπροστά μου τώρα, προσπαθώ να τα... Έχουμε τα Καφέ Αμάν με την Ευτυχία Μητρίτσα και τους... θυμάμαι τώρα το... Δεν πειράζει. Το όνομα του συγκροτήματος, μια εκπληκτική συναυλία, μια συναυλία όπου έβλεπες πραγματικά πώς ξεκίνησε, πώς πήρε η μουσική που τραγουδιόταν τότε στις παρυφές του αιώνα, στις αρχές του αιώνα. Στα καφέ Αμάν, στους δρόμους. Ναι, έβλεπες πώς ξεκίνησε η μουσική, με τόσο πλούσια μουσική, η οποία σχεδόν χάθηκε, δεν έδωσε δηλαδή, λίγα πράγματα, ευτυχώς πήρε ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης κλπ. Έδωσε τη σκυτάλη στο ρεμπέτικο, αλλά δεν σώθηκε αυτή καθ' αυτή η μουσική, η οποία ήταν απίστευτα. Μίλησατε προηγουμένως για διαμάχη λόγιας μουσικής και παράδοσης. Αυτή η μουσική ήταν λόγια. Δηλαδή οι συνθέτες, ο Τούντας, ήταν σπουδαγμένοι στο εξωτερικό. Οι αρμονίες ήταν απίστευτα ευφυείς και χτυπούσαν και φλέβα, ότι δεν ήταν απλά. Αυτό το υλικό νομίζω ότι ίσως έκανε ένα άλμα, δεν ακούμπησε ρεμπέτικο και μουσική στα τέλη του προηγούμενου αιώνα και έφτασε στις δικές μας. Δηλαδή σήμερα οι τραγουδοποιοί χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνοτροπίες, τα μετατροπικά στοιχεία, γι' αυτό και ονομάστηκε έντεχνο. Ναι. Είναι ίσως ένα δόκιμος ο όρος, αλλά έχει ένα στοιχείο τέτοιο. Δηλαδή στην ανάγκη του δημιουργού να διαφοροποιηθεί και να ψάξει πολύ βαθιά μέσα, το χρησιμοποιεί τεχνοτροπίες οι οποίες του δίνουν μια ανάσα σε καινούργια ακούσματα. Πάντως και στην ιστορία της μουσικής, αν ανατρέξουμε, θα δούμε ότι κάθε μουσική γεννιέται μέσα από την
άλλη μουσική. Εκεί να έχει έτσι, διάθεση εξέλιξης. Ναι. Όλη η ιστορία εκεί είναι, για να ανασένει ο άνθρωπος. Η Οικαστική Ενότητα Πεδίο Δράσης Κόδρα. Καταρχήν, πόσα χρόνια μας είπατε ότι διοργανώνεται εδώ και πόσα χρόνια? Από το 2001 νομίζω. Ναι. Αυτή άρχισε ως συνάντηση νέων οικαστικών δημιουργών και πλέον να πούμε ότι θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μη μουσιακές εκθέσεις της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, η οποία παρουσιάζει ό,τι πιο αντισυμβατικό και επίκαιρο συμβαίνει στο χώρο των οικαστικών. Ναι, είναι έντονο το στοιχείο της νεωτερικότητας και εδώ είναι μια πολύ ουσιαστική αποτύπωση της διάθεσης του Δήμου να δώσει έκφραση στο πρωτογενές στοιχείο. Δηλαδή, αυτό γίνεται παντού, καλούμε τους δημιουργούς να δημιουργήσουν για πάρτι μας, να το πω έτσι λαϊκά. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα φορέα, να δώσει ερέθισμα για δημιουργία. Και αυτή να τη σερβίζει. Μα είναι αυτό που λείπει αυτό και αυτό που αναζητάει ο δημιουργός. Εμείς αυτό κάνουμε συνέχεια. Και σε όλες τις εκδηλώσεις μας φέτος ήταν δική μας παραγγελία. Ο Δήμος Καλαμαριάς ποτέ στον πολιτισμό δεν είχε ένα γραφείο που να έλεγε τι περιοδεύει, ας το πάρω να παίξει. Όχι. Έτσι, εντάξει, μέσα σε αυτά κάνουμε και τέτοιες επιλογές. Αλλά κυρίως θέλουμε τις εκδηλώσεις να τις σχεδιάζουμε εμείς, να τις ζητάμε εμείς από τους δημιουργούς, να τους φέρουμε σε συνέργεια, σε παράθεση των απόψεών τους, σε όσμωση των απόψεών τους στο ίδιο σκηνικό. Αυτό το πεδίο δράσης Κόδρα εντάχθηκε και σε πρόγραμμα των ΕΣΠΑ. Ναι, είναι στο ΕΣΠΑ. Έχετε και από εκεί δηλαδή παίρνει, για να μπορεί εκεί, να τα... Κυρίως από εκεί. Προκειμένου να μπορεί φυσικά να παράγει και τέτοιο έργο. Υπήρχαν και ξένες συμμετοχές. Ναι, υπήρχαν και ξένες πάντα. Υπάρχουν οι επιμελητές που... μελούνται αυτό φέτος ήταν η Μαρία Κιανανίδου και ο Θεόφιλος Τραμπούλης. Έτσι, μελούνται με πολύ καλή διάθεση όλη αυτή την ιστορία και εξασφαλίζουν και ξένες συμμετοχές καλλιτεχνών να παίξουν. Και για πρώτη φορά φέτος υπάρχει και μια άλλη καινοτομία, το τρίτο σκέλος, αυτό που αρχίσατε να μας λέτε προηγουμένως, η διοργάνωση της λογοτεχνικής σκηνής. Ναι. Και από πέρσι έχουμε και το μουσικό συνέδριο και το εικαστικό. Ναι. Και φέτος είχαμε και τη λογοτεχνική σκηνή, ένα τριήμερο που αναφέρονταν στην λογοτεχνία της πόλης, που είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και από συγγραφείς ποιητές αλλά και από τον κόσμο. Και παράλληλα δώσαμε και ένα βήμα στη λόγια μουσική, δηλαδή είχαμε ανάσες μουσικές από λόγια μουσική και ναι, όχι απαραίτητα και από νέες συνθέσεις εν πάση περιπτώσει, που βρήκαμε και ένα μετερίζει, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ακουμπήσουμε και αυτό το είδος της μουσικής, γιατί μας ενδιαφέρει, δεν το έχουμε απ' έξω. Εμείς δεν αισθανόμαστε αυτό που είπατε, τη διαμάχη μεταξύ. Η μουσική είναι μία για μας. Και όποιος, ό,τι ακούσματα έχει ο καθένας, μπορεί να επιλέξει και τις εκδηλώσεις που τον αφορούν. Και έχετε για την διοργάνωση τριήμερου συνεδρίου φέτος είχε τον τίτλο «Τέχνη, αισθητική και πολιτική». Αναφερθήκατε πάνω σε όλα. Και φέτος είχατε για πρώτη φορά και το εθελοντικό πρόγραμμα. Αυτό τι ήταν? Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε και τον εθελοντισμό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι κοντά στον πολιτισμό και θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ανταλλάγματα ψυχής ίσως, γιατί τα ανταλλάγματα είναι ψήγματα. Τώρα μπορείς να παρακολουθείς μια συναυλία, δεν είναι και είναι τίποτα. Ναι, νομίζω ότι το αντάλλαγμα είναι στην ψυχή τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις πού πραγματοποιήθηκαν? Κυρίως στο στρατόπεδο Κόδρα, στο Δασάκι, και στα κτίρια για το πεδίο δράσης Κόδρα, στο Κυβερνείο και στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη.
Πάντως προλάβατε πριν να πιάσουν οι βροχές. Ο καιρός φέτος μας πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν προγραμματισμένο να μπούμε στο Μελίνα Μερκούρι ακριβώς τότε που άρχισαν οι βροχές. Ήσασταν τυχεροί. Εκτός από αυτές τις εκδηλώσεις του Παραθήναλος, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα σχετίζονται με την απελευθέρωση της πόλης, ή αυτές ήταν οι τελευταίες για εσάς? Είχαμε και την Παραθηνούπολη, το παιδικό Παραθήναλος, ας πούμε, και εκείνο ήταν ενταγμένο στην πόλη. Τώρα από εκεί πέρα θεσμικές εκδηλώσεις δεν έχουμε άλλες. Οι επόμενες θεσμικές είναι μικρές εκδηλώσεις στις απόκριες που έχουμε την Τσικνοπέμπτη, η Καθαρά Δευτέρα, έχουμε τις διάφορες εκδηλώσεις των τμήματων μας που γίνονται στο Μελίνα Μερκούρι. Μετά έχουμε την Άνοιξη, έχουμε την Παραθηνούπολη, τα πανηγύρια μας. Βέβαια την Άνοιξη έχουμε και τις θεατρικές συναντήσεις. Πέρσι δεν γίνανε για οικονομικούς λόγους. Πιστεύω φέτος να μπορέσουν να γίνουν. Ήταν πολύ ωραίος θεσμός. Και εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να τις κάνουμε, γιατί πραγματικά δίνει τη δυνατότητα στο θεατρόφιλο κοινό της πόλης να παρακολουθήσει θειάσους των Αθηνών, γιατί αυτό είναι το, και να μπορέσουμε να φέρουμε, να αγγίσουμε πράγματα που γίνονται εκεί, δεν έχουν δυνατότητα να έρθουν από μόνοι τους, να τους δώσουμε βήμα και να το κάνουμε. Μετά είπαμε είναι το Παραθηναλός και κλείνουμε πάλι τον κύκλο των θεσμικών εκδηλώσεων. Κύριε Καζαντζή, δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να συνεχίσετε να είστε πάντα καλά. Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και εσάς, και να συνεχίσετε να δημιουργείτε πάντα κάτι και να εξελίσσεστε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλά είναι να τα λέμε, να ενημερώνεται και ο κόσμος για πράγματα που συμβαίνουν εκ των έσω αυτών των εκδηλώσεων και των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, που παρακολουθεί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, και εσείς να συνεχίσετε να ενημερώνετε και να πληροφορείτε το και να ψυχαγωγείτε τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Δροσουλάκη στην κονσόλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Ωστότε να είστε καλά και να αισιοδοξείτε. City International 106,1 MHz FM Stereo.